Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους τους Ηρακλειδείς. Να ξέρεις, μίλησα με όλους στην ομάδα σήμερα και μου λένε θα κοιμηθώ το βράδυ ήσυχος. Ανακοινώθηκε ο Αργύρης, ο Λύκος είναι εδώ, είμαστε καλά. Έλεγα θα το αναφέρεις, δεν θα το αναφέρεις. Συγχαρητήρια για την ανανέωση, για την παραμονή σου στην ομάδα. Φαντάζομαι Αργύρη το ήθελες και εσύ πάρα πολύ, όπως και ο Ηρακλής το ήθελε πολύ. Και ήταν θέμα χρόνου, έτσι, να ανακοινωθείς και εσύ μετά και τις προηγούμενες ανακοινώσεις που προηγήθηκαν για μεταγραφές και ανανεώσεις αντίστοιχα. Σίγουρα, ναι. Έτσι όπως έκλεισε η χρονιά, είχαμε μιλήσει και με τον coach τον Γιάννη τον Ορφανό και με τον πρόεδρο και με όλη τη διοίκηση. Είχαμε πει ότι θα προσπαθήσουμε την ανανέωση. Έγινε. Πολύ χαρούμενος. Συνεχίζουμε δυναμικά τον Ηρακλή. Έχουμε κάποια πραγματάκια που πρέπει να κατακτήσουμε, τα οποία δεν μπορέσαμε την προηγούμενη χρονιά, οπότε πρέπει να παλέψουμε γι' αυτά. Έχει μείνει αποθυμένο, ε? Μιας και το ανέφερες. Σίγουρα έχει μείνει, αν θες, ναι, να το πούμε αποθυμένο, οπότε πρέπει να δουλέψουμε πιο πολύ φέτος, για να μην μιλάμε για αποθυμένα, αλλά για κατακτήσεις. Για στόχους που υλοποιούνται, ναι. Αυτό ακριβώς. Πόσο σημαντικό είναι για σένα το ότι έχει μείνει ο Προύσαλης, έχει μείνει ο Ορφανός και ο Αντώνης ο Μπουράκης και ο Αλέξανδρος ο Χίρας και εσύ σε πιο ελληνικό σχήμα, γιατί από ό,τι φαίνεται η απόφαση διοίκησης να είναι δύο οι ξένοι. Πώς σου φαίνονται όλα αυτά? Σίγουρα είναι σταθερές οι βάσεις. Δηλαδή το πλάνο το ξέρουμε, τα καινούργια παιδιά που θα έρθουν ξέρουν που θα κινηθεί η ομάδα, που θα πατήσει. Εμείς ξέρουμε τα χούγια του προπονητή, τις ωρέξεις του. Γνωριζόμαστε ο ένας από τον άλλο. Θα είναι πιο εύκολη η προσαρμογή και των κοινών παιδιών, αλλά και η δική μας, γιατί έχει μεσολαβήσει ένα διάστημα περίπου 4 μηνών από ο ένας μακριά από τον άλλον. Οπότε θα έχουμε πιο εύκολη προσαρμογή όλοι. Mm-hmm. Και τα γνώτα ταιριάζουν, έτσι. Δηλαδή το έχετε δείξει και από τις προηγούμενες χρονιές. Έτσι ακριβώς. Είμαστε καλή παρέα, παρά τη διαφορά ηλικίας. Ο Κώστας είναι πρώτος και στο να μας κάνει να ευθυμίσουμε, όμως και να μας πότε θα σοβαρευτούμε όλα. Δεν υπάρχει δηλαδή παλιός και νέος. Είμαστε μια καλή παρέα, περνάμε καλά στα πολιτήρια, αυτό βγήκε πέρσι. Ευελπιστώ και εύχομαι και φέτος έτσι να είμαστε μια γροθιά. Είπαμε για αποθυμένα, είπαμε για στόχους. Θα συμπληρώσω εγώ, Αργύρη, και το ένα κλικ παραπάνω που θα ήθελε ο Ηρακλής και πέρσι και πρόπερσι για να κάνει το κάτι παραπάνω, γιατί μην ξεχνάμε ότι δύο συνεχόμενες χρονιές ήταν στους τελικούς του κυπέλου. Υπάρχει και το League Cup φυσικά και το πρωτάθλημα. Ποιο μπορεί να δώσει αυτό το κλικ, ποια είναι τα στοιχεία που μπορούν να δώσουν ένα κλικ για να δούμε το κάτι παραπάνω? Το κάτι παραπάνω μπορεί να έρθει από πολύ σκληρή δουλειά. Μπορεί να έρθει από κάποιον παίκτη ο οποίος μπορεί να κάνει διαφορά. Δεν θα πω ότι το υψηλότερο συμβόλαιο σημαίνει ότι αυτός ο παίκτης θα κάνει διαφορά, αλλά σίγουρα... Ένα λαβράκι, όπως λέμε. Ένα λαβράκι που έχει γίνει. Το οποίο θα είναι ένα λαβράκι το οποίο θα είναι πρώτη χρονιά στον Ηρακλή. Θα εξελιχθεί σε λαβράκι κάποιος παίκτης που ήδη είναι στον Ηρακλή. Και αυτό, σωστά. Σωστά. Αυτό δηλαδή χρονιά με τη χρονιά βλέπουμε ότι παίκτες κορυφώνουν την καριέρα τους σε χρονιές το οποίο δεν το περιμένει. Έρχονται παίκτες ξένοι, άγνωστοι στο πρωτάθλημα, οι οποίοι, όπως είπες, είναι λαβράκια και δίνουν το κάτι παραπάνω και τραβάνε όλη την ομάδα. Ήταν, ας πούμε, αυτό, επειδή όλοι τώρα μιλάμε για τον τελικό κυπέλλου και αυτό έχουμε στο μυαλό μας. Ήταν τόσο κοντά, το οποίο ένας πόντος, να πω, ένα λάθος του αντιπάλου που δεν έγινε. Μια μπάλα. Μια μπάλα, αυτό δηλαδή, το οποίο ήταν, μπορούμε να πούμε, ένας τίτλος. Οπότε το θα καταφέρουμε να κοιτάξουμε μέσα από τη σκληρή δουλειά, μέσα από αυτά που μας λέει ο προπονητής, το κάτι παραπάνω να γίνει, να είναι τις δικές μας δυνάμεις και όχι να τα αφήσουμε στον αντίπαλο. Με όπλο τη μίκρα, πάλι. Σίγουρα, το κάστρο μας, περιμένουμε τον κόσμο να μας στηρίξει. Πολύ σημαντικό ότι και το μπάσκετ θα είναι στην Α1 και πιστεύω ο κόσμος θα χαίρεται που θα έχει δύο τμήματα στην υψηλότερη κατηγορία. Μακάρι να είναι και το ποδόσφαιρο για να τραβούσε το ένα το άλλο, ναι. Όλα θα γίνουν και την περιμένουμε τη μίκρα γεμάτη, όπως είπες, να δείξει τα δόντια της και η ίδια, έτσι ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες. Τους περιμένουμε, ξέρουμε ότι θα είναι δίπλα μας, το έχουν αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, και τα δύσκολα χρόνια και τα καλά τα χρόνια και αυτά που διανύουμε τώρα, ότι ο κόσμος είναι δίπλα, στηρίζει, προσπαθεί, βοηθάει.
είναι ο έξτρα παίκτη που δεν τον έχουν οι άλλες ομάδες. Το έχω ρωτήσει και στα υπόλοιπα παιδιά, στους συμπαίκτες σου και στον κύριο Ορφανό. Θα το ρωτήσω και σε σένα. Τι σου λέει το ότι ο κόσμος μέσα στο κατά καλό καιρό μπήκε στη διαδικασία να δώσει τα ωραία του λεφτά, να πάρει διαρκείας στο συγκεκριμένο άθλημα. Χωρίς να υποτιμώ το βόλι, το αγαπάμε πάρα πολύ όλοι μας. Και το βόλι του Ηρακλή πιο συγκεκριμένα, αλλά δεν είναι κάτι που το συνηθίζουμε Αργύρι να το βλέπουμε έτσι. Δηλαδή, ακόμα και ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός που έχουν budget, roster κτλ., διαρκείας δεν έχουν δώσει. Και γενικότερα, άμα ψαχτεί κανείς στην Ευρώπη, στο βόλι διαρκείας τέτοια εποχή δεν έχουν πουληθεί. Και χωρίς να δει ο κόσμος κάτι, μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία γιατί ξέρει ότι η διοίκηση έχει ξεκαθαρίσει ότι χωρίς τα έσοδα από τα διαρκείας δεν μπορούμε να σταθούμε όρθιοι στα πόδια μας. Και έχετε αποκριθεί όσο έχετε αποκριθεί. Σίγουρα είναι, νομίζω ότι έχει περάσει και στο DNA του Ηρακλή ότι το βόλεϊ αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι του. Γι' αυτό λέω ότι όχι μόνο στη Μικρά, αλλά γενικά ο κόσμος του Ηρακλή είναι, πώς το πω, πνεύμονας της ομάδας. Μας βοηθάει να, και πρώτο πορτίο στη δείξη να αναπνεύσουμε. Έχει δείξει ότι αγαπάει το βόλεϊ. Τι να πω, το χρειάζεται, είναι το... Η κατάχρησή του, πώς θα το πω τώρα, ότι δηλαδή το γουστάρει το άθλημα και θέλει να του δει να φτάνει στις καλές εποχές. Ως γιατρός που είσαι, είναι μια πολύ καλή συνταγή. Είναι μια πολύ καλή συνταγή γιατρού. Να περνάνε όλα. Αντιβίωση. Αντιβίωση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι την προηγούμενη δεκαετία του έδωσε χαμόγελο το άθλημα του βόλεϊ. Το έζησαν μεγάλες στιγμές όλοι γύρω από το βολεϊκό Ηρακλή. Καλά, την προηγούμενη δεκαετία ήταν ένα χάπι που δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Ένα μπλε χάπι. Αυτό ακριβώς. Και τις συνεχόμενες τελευταίες Champions League και πρωταθλήματα, κύπελα. Έτσι ήταν που έχει περάσει το DNA του και αυτό μας χαροποιεί περισσότερο και νομίζω και τη διοίκηση και εσάς και όλους είναι ότι και μικρά παιδιά βλέπουν στο γήπεδο, ζητάνε φωτογραφίες, αυτόγραφα, χαίρονται που είναι εκεί, γράφουν τις ακαδημίες του Ηρακλή και αυτό νομίζω είναι το. Τι να πω, το καλύτερο που μπορεί να συμβεί. Ναι. Κάνε μου και ένα σχόλιο για την Α1, την οποία πραγματικά ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα είναι, τη Volley League δηλαδή, με ποιες ομάδες, με πόσες ομάδες. Συγκεκριμένες ομάδες έχουν κάνει ήδη roster και έχουν ξεκινήσει ενέργειες όπως και ο Ηρακλής. Τι περιμένεις, γιατί είναι και το πρωτάθλημα, έτσι. Λέγαμε πριν για στόχους που είναι πιο εφικτοί όπως τελικός League Cup, όπως Final Four Κυπέλλου, αλλά είναι και το πρωτάθλημα ένας σημαντικός στόχος. Κοίταξε, νομίζω έχουμε γίνει το άθλημα των εκπλήξεων. Ναι. Τι να πω, σίγουρα υπάρχει μια βεβαιότητα, κάποιες ομάδες ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει τη θέση τους. Περιμένουμε, δεν η πληροφόρηση δηλαδή είναι να πω ελπής, να πω... Ευελπιστώ ότι το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει με όσο το δυνατόν περισσότερες ομάδες, γιατί ώστε να έχουμε το προηγούμενο να συνεχίζει να αναβαθμίζεται και να μην κάνουμε βήματα πίσω. Γιατί ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα είναι αυτό που θέλουμε και εμείς οι παίκτες και ο φίλαθλος κόσμος και όλοι. Mm-hmm. Γιατί μέσα από το ανταγωνιστικό πρωτάθλημα τότε ουσιαστικά τα πράγματα θα δείξουμε όλη τη δύναμη μας. Τώρα σίγουρα πολλές ομάδες αντιμετωπίζουν προβλήματα. Κυρίως οικονομικά, βλέπουμε ομάδες χωρίς διοίκηση, βλέπουμε ομάδες όπως είπες χωρίς ρόστερ. Ευελπιστώ να πω τον 1,5 μήνα που μένει ακόμα ότι θα γίνουν κάποιες κινήσεις και θα, εν τέλει θα έχουμε ένα γεμάτο πρωτάθλημα και όχι με ρεπό συνεχόμενα. Είχαμε και αυτό, τα δύο ρεπό συνεχόμενα αυτό, ήταν ό,τι χειρότερο. Ναι. Ναι, στο αυτό το οποίο μπορούν δηλαδή να σου κάνουν μεγάλη ζημιά έχοντας αποκτήσει ρυθμό. Να έχεις 2 και 3 εβδομάδες αγωνιστικής απαξίας και να δοκιμάζεις και την υπομονή του προπονητή πώς θα σε κρατήσει ενεργό. Ναι. Κλείνοντας, ένα μήνυμα του φίλου του Κυριάκου. Αυτός είναι ο παδός του Ηρακλή και αθλητής μαζί. Μπράβο στον Αργύρη. Ευχαριστώ πολύ τον Κυριάκο. Τον περιμένουμε στο κοινό. Εντάξει, το ότι είσαι τρελοκομείο, υπάρχουν και πολλοί σαν εσένα στην κερκίδα, μην νομίζεις. Ναι. Ωραία, με την καλή την έννοια πάντα. Και, ναι, κατάλαβα. Να είναι όλοι στο γήπεδο και για το καλύτερο δυνατό. Για την αρρώστια του Ηρακλή που λέει και το γνωστό σύνθημα, τι θα μας έδινες ως γιατρός που είσαι? Δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα. Νομίζω δεν χρειάζεται να τη θεραπεύσουμε. Νομίζω ότι είναι... Είναι αθεράπευτη. Ναι, αυτό. Είναι από τις καλές, τις θεμητές αρρώστιες. Να είσαι καλά, Αργύρη. Σε ευχαριστώ πολύ. Γιώργο, να είσαι καλά. Καλό βράδυ.